συζητούμε σηματοδοτούν την παραμονή της χώρας στο ασφιχτικό μνημονιακό πλαίσιο. Αυτό το είπε άλλοτε και ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η θέση μας, χωρίς εξοραϊσμούς. Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια σαν ξεστόρι. Ξέρω ότι επικοινωνιακά δεν ακούγεται καλά να παραδέχεσαι ότι οι μνημονιακοί καταναγκασμοί παραμένουν. Δεν πειράζει. Η αλήθεια δεν μπορεί να υποτάσσεται στις ανάγκες της επικοινωνίας. Εμείς με την προσπάθειά μας, με τα επιτεύγματα για τα λάθη μας, εξακολουθούμε να μην υπογράφουμε την ιδεολογική και πολιτική προσχώρηση στη στρατηγική του κεφαλαίου και του ελευθερισμού. Χαρίζουμε στη Νέα Δημοκρατία και στους άλλους πρόθυμους που μας έλεγαν ότι τα μνημόνια είναι ευτυχία και ότι, αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να τα εφεύρουμε, χαρίζουμε την ιδιοκτησία αυτών των προγραμμάτων. Η μάχη συνεχίζεται λοιπόν και η κυβέρνηση καταφέρνει να πιάνει στόχους, να εκμεταλλεύεται ρογμές, αντιφάσεις και αντιθέσεις μεταξύ των δανειστών. Προώθησε και προωθεί αντίμετρα, όχι μόνο αυτά που θα ψηφίσουμε σήμερα, αλλά και αυτά που ήδη έχουν γίνει πραγματικότητα. Όπως το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, η πολιτική μας στην υγεία και η πρόσβαση στην περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών, η επιστροφή στην κανονικότητα στην παιδεία, το άνοιγμα όλων των σχολείων στην ώρα τους πέρσι, κάτι που θα επαναληφθεί και φέτος, η αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, η ψήφιση του νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση, που παρά τις πιέσεις η κυβέρνηση οφείλει να υπερασπιστεί ιδιαίτερα απέναντι στην τρόικα εσωτερικού, τα σχολικά γεύματα, η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, η αναβάθμιση των ΕΠΑΛ, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που ξεκινήσαμε και συνεχίζονται με κατευθυντήρια ιδέα το σχολείο της ισότητας και της ποιότητας. Η ενεργοποίηση των επιθεωρητών εργασίας για το χτύπημα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και πολλά άλλα. Τα μέτρα μας επιβλήθηκαν λοιπόν μετά από μια μεγάλη μάχη που δώσαμε το 2015 και οδηγηθήκαμε σε έναν επώδυνο συμβιβασμό τον οποίο θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Οι αρνητικές συνέπειες αυτού του συμβιβασμού δεν έχουν εξαλειφθεί. Με την ψήφιση των σημερινών μέτρων φτάνουμε στα όρια έναντι των πεπιθήσεων της αριστεράς αλλά και των αντοχών της κοινωνίας. Για τη δική μας αριστερά, η ηθική της πεποίθησης συναρτάται με την ηθική της ευθύνης. Υπάρχει όμως ένα σημείο που αν υπερβείς τις πεποιθήσεις σου, υπονομεύεις τη δυνατότητα να ασκείς την ευθύνη σου. Προβληματίζομαι. Ασκείς άραγε την ευθύνη σου όταν καταργείς την αργία της Κυριακής, όταν εξαναγκαζόμενος έστω χάνεις το βέτο και διευκολύνεις τις ομαδικές απολύσεις, όταν κατάσχονται αδιακρίτως τραπεζικοί λογαριασμοί, όταν παραχωρούνται κοψοχρονιά σε φαντς, στεγαστικά δάνεια και δεν προτιμώνται οι δανειολήπτες, όταν ονομάζεις θετικό αντίμετρο τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή και σε αυτές με πολύ μεγάλη κερδοφορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα, όμως άλλοι είναι οι συσχετισμοί στην Ευρώπη με την ηγεμονία του ελευθερισμού που αποτυπώνεται σε όλη την οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Μια αρχιτεκτονική που με διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα επιβάλλει παντού την κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασίας. Ειδικά στη χώρα μας, με τα διέξοδο του παραγωγικού μοντέλου που έχουν φανερωθεί πολύ πριν την κρίση, το μνημόνιο ως καθεστώς έχει πάρει χαρακτηριστικά μιας νεοφιλελεύθερης μηχανικής για την αναμόρφωση της κοινωνίας. Και όσο θα διατηρούνται αυτοί οι συσχετισμοί στην Ευρώπη, τόσο ο απεγκλωβισμός από αυτές τις πολιτικές θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τηρούμε τις συμφωνίες που εξήγησα πώς μας επιβλήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό η αριστερά υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Όμως πρέπει να προσέξουμε, να μην σπάσει ο δεσμός και η ισορροπία μεταξύ δημοσίου και λαϊκού συμφέροντος. Λαϊκό συμφέρον που ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εκπροσωπεί, γιατί διαφορετικά θα ακυρωθεί ως πολιτικός χώρος. Για το λόγο αυτό, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ενόχληση μια φιλολογία που αναπτύσσεται από κέντρα και παράκεντρα εκτός ΣΥΡΙΖΑ, που έχει σκοπό να πιέσει ώστε να εγκατασταθεί αυτή η μνημονιακή μηχανική εντός των γραμμών του κόμματός μας, στο όνομα της δήθεν απαραίτητης ορίμανσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο όμως θα ισοδυναμούσε με πρόωρη γύρανση. Μας λένε ορισμένοι,
θέτοντας στο στόχαστο τα, όπως το ονομάζουν, βαρύδια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να επιβληθεί μια πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των εφαρμοζόμενων πολιτικών της κυβέρνησης και της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η κατεξοχήν παράταξη των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων χωρίς κοινωνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε, εκείνη η πολιτική δύναμη που αντί να μάχεται τη διαπλοκή σε όλες τις μορφές της, θα επιχειρήσει να διαμορφώσει τη δική του νέα διαπλοκή στην επιχειρηματική ζωή και τα μίντια. Ευχαριστούμε. Δεν μας αφορούν αυτά τα σενάρια. Δεν θα πάρουμε. Όσοι από το κατεστημένο σχεδιάζουν αυτή την εκτροματική μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, θα απογοητευθούν. Η ανασύνταξη της χώρας και της αριστεράς, με δυσμενείς τους συσχετισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι μια δύσκολη υπόθεση που έχουμε αποφασίσει και την επιχειρούμε από τη θέση της κυβερνώσας παράταξης ως η ηγετική δύναμη του δημοκρατικού αριστερού χώρου. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια, να εκμεταλλευτούμε κάθε ρογμή και κάθε δυνατότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, ώστε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να μην επιτρέψουμε την παλινόρθωση στην εξουσία εκείνων των πολιτικών δυνάμεων όπως η Νέα Δημοκρατία, που φιλοδοξούν να φέρουν τόση κι άλλη τόση λιτότητα κατά τα λεγόμενά τους, να επαναφέρουν το φόβο και τον τρόμο των απολύσεων και να ξαναφορτώσουν την πλάτη της κοινωνίας ξανά τα βάρη της διαπλοκής, της διαφθοράς, του νεποτισμού, της αξιοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων. Τα 40 χρόνια που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, να είστε σίγουροι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν θα καταφέρετε να τα συμψηφίσετε τόσο εύκολα με τα 2,5 χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης, όσα τερατώδη ψέματα και αν σκαρφιστείτε, όσες συκοφαντίες και αν εκτοξεύσετε, όσο και αν πάνω από τα μουτζουρωμένα ρούχα του εμπριστή επιχειρείτε να φορέσετε τη στολή του πυροσβέστη. Κύριε Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα αντίμετρα, ιδίως για το 2020 και το 2021, προβλέπονται και σωστά παρεμβάσεις που θα ανακόπτουν τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων και θα προσγειώνουν το πρωτογενές αποτέλεσμα αυτών των ετών από το 5% περίπου στο 4%. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, αν είχαν ληφθεί το 2016, θα είχαμε ήδη από πέρσι άνοδο του ΑΕΠ και όχι πλεόνασμα μαμούθ ύψους 6,5 δις ευρώ. Είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ανάσχεσης του υπερβολικού πλεονάσματος το 2017. Για να αναζωογονηθεί η οικονομία και να ικανοποιηθούν πιεστικές κοινωνικές ανάγκες. Για να αντιμετωπιστεί νωρίτερα ο μείζον εθνικός και κοινωνικός στόχος που είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Και βέβαια, υπάρχει η εκκρεμότητα του κοινωνικού μερίσματος από το πλεόνασμα του 2016, πέραν των 617 εκατομμυρίων που δόθηκαν στους συνταξιούχους το Δεκέμβριο. Το αν τα δύσκολα μέτρα που σήμερα ψηφίζουμε θα είναι τα τελευταία, αν θα αποδειχθούν το ακριβοπληρωμένο εξιτήριο για την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπία, ή αν αντίθετα καταντήσουν να είναι και αυτά η εξαργύρωση μιας κάρτας διαρκούς παραμονής στο καθεστώς της λιτότητας, αφού μάλιστα επιβάλλονται πλεονάσματα 3,5% για αρκετά χρόνια, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι μια αβέβαιη έκβαση και εμείς είναι προφανές ότι αγωνιζόμαστε να επικρατήσει η θετική προοπτική, το τέλος της ντροπιαστικής επιτροπίας, η ανάκτηση βαθμών ελευθερίας και η επαναδιαπραγμάτευση, το τονίζω, επαναδιαπραγμάτευση των σκληρών μέτρων αυτής της συμφωνίας με καλύτερους όρους. Σε ό,τι αφορά τα αντίμετρα που για πρώτη φορά συμφωνήθηκαν, είναι αναμφίβολα θετικά και ελπίζουμε ότι θα γίνει κατορθωτό να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους, παρά τα εμπόδια που φοβάμαι ότι θα θέσει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, εκμεταλλευόμενο τη δύναμη που του δίνει το άρθρο 15. Στηρίζονται όμως σε μια αναδιανομή μεταξύ των φτωχών και των φτωχότερων. Και δεν είναι σίγουρο ότι αργούν για να θεραπεύσουν τον πόνο που θα συνεχίσουν να υφίστανται τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Θα ήθελα τέλος τώρα να αναφερθώ στο ζήτημα του χρέους. Πρέπει να το έχουμε καθαρό. Χωρίς ρύθμιση του χρέους, η έξοδος από τα μνημόνια είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν ψηφίζουμε κάποια ρήτρα ακύρωσης, πρέπει να είναι σαφές στην εθνική αντιπροσωπεία ότι χωρίς θετική εξέλιξη στο ζήτημα του χρέους που μπορεί να προκαλέσει την αποχώρηση του ΔΝΤ, ισχύει η πολιτική δέσμευση ότι τα μέτρα που τώρα θα ψηφίσουμε δεν θα εφαρμοστούν. Τουλάχιστον όχι από αυτή την κυβέρνηση. Αν μπορεί, ας κάνει αντίστοιχη δήλωση και η αντιπολίτευση. Ας τολμήσει να πει το ίδιο και ο κύριος Μητσοτάκης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί τι επιδιώκει η κυβέρνηση στο ζήτημα του χρέους. Μια καλύτερη ρύθμιση των επιτοκίων, αντικατάσταση των δανείων του ΔΝΤ από τον ESM και πιθανώς επιμήκυση του χρόνου πληρωμής. Πρόκειται για αναγκαία, αλλά όχι ικανά μέτρα για να βγούμε από την κρίση. Οι στόχοι για το κούρεμα του χρέους, τη ρήτρα ανάπτυξης και την περίοδο χάριτος υπάρχουν πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δύσκολες συνθήκες που εξακολουθούν να υπάρχουν, η παραμονή της κυβέρνησης αριστεράς στην εξουσία συνεχίζει να είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την επιτροπία. Αυτό δεν αλλάζει, όσες και αν οι επιφυλάξεις και η εύλογη κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από τον κόσμο της εργασίας και πολλούς προοδευτικούς πολίτες. Οφείλουμε όλοι να σκεφτούμε ακόμη μια παράμετρο. Στην Ευρώπη που βρίσκεται σε ένα κύκλο εκλογικών αναμετρήσεων, θα υπάρξουν εξελίξεις με αβέβαιη κατάληξη, αλλά και δυνατότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μια δύναμη έτοιμη να εκμεταλλευτεί ανά πάσα στιγμή τις ρογμές στο φρούριο της ατέρμονης λιτότητας που ροκανίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενισχύοντας αποσταθεροποιητικές τάσεις και την ακροδεξιά. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης είναι ιδεολογικά και πολιτικά ταγμένοι στην υπεράσπιση του τείχους της λιτότητας και της κοινωνικής απορρίθμισης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο ψηφίζουμε τα νέα σκληρά μέτρα με τα θετικά αντίμετρα ως προϋπόθεση για την ελάφρυνση του χρέους. Η ψήφος μας είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση της αριστεράς. Της αριστεράς όχι ως τομή χείρων, αλλά ως της ιστορικής δύναμης που με συγκροτημένο σχέδιο μπορεί να εκπροσωπήσει την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη Ελλάδα. Δεν εγκαταλείπουμε, δεν παρετούμαστε, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Κωνσταντίνος